ήταν για τα αγροτικά θέματα τα οποία γνώριζε καλά. Λίγο μετά αισθάνθηκε προφανώς δυσφορία και ζήτησε για 3 λεπτά να υπάρξει διακοπή. Σηκώθηκε και κατέρευσε. Από εκεί και πέρα οι πρώτοι ευρωβουλευτές γιατροί που ήταν στην αίθουσα του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Φαίνεται ότι δεν έφτασαν πολύ γρήγορα οι γιατροί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε του Στρασβούργου με βάση τα όσα είπε και ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο Γιώργος Παπανικολάου που ήταν δίπλα. Μεταφέρθηκε ο Γιώργος Παπαστάκος στο νοσοκομείο που εξακολουθεί να βρίσκεται. Διακόπη η συνεδρίαση. Μετά από μισή ώρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μάρτιν Σούλτς, όταν ξανά άρχισε η συνεδρίαση, είπε ότι εξέφρασε όλο τη λύπη για αυτό το δραματικό, θα λέγαμε, συμβάν που υπήρξε εκείνη τη στιγμή. Είπε ότι ειδοποίησε τη σύζυγο του κυρίου Παπαστράπουκου, η οποία βρίσκεται καθοδόπως στο Στρασβούργο, και ότι γενικά η κατάστασή του είναι σοβαρή. Ο Γιώργος Παπαστράπουκος, ο 57χρονος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο του Στρασβούργου.